δίνει στα μέλη του να χρησιμοποιήσουν ή θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο που τελικά θα οργανώσετε και θα φτιάξετε σε συνεργασία με το επενδυτήριο, θα είναι και για τους δημόσιους φορείς, για την περιφέρεια, γιατί τώρα η νομαρχία μας τελειώνει. Σωστή. Άρα πάμε στην περιφέρεια σαν εκλεγμένη διοικητική δομή. Και από εκεί και πέρα, αν θα φτάσουμε και σε επίπεδο της εκάστοτε κυβερνήσεως. Ας πει ο κ. Σπανής, ο οποίος είχε την αρχική σκέψη της πρωτοβουλίας και μετά. Νομίζω ότι... Μην με παρεξηγείτε, κύριε Παντή και κύριε Καθηγητά, αλλά μια και με καλέσατε, πρέπει να ενημερώσουμε σωστά τους τηλεθεατές μας. Πολύ καλά κάνατε. Λοιπόν, όσον αφορά το... Επειδή θέσατε κάτι για διαβούλευση, αναφερθήκατε στη διαβούλευση, μπράβο, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει η διαβούλευση. Ναι, αυτό ενδιαφέρει πολλούς. Ναι, ναι, όχι, θα σας πω, δεν είναι κάτι ασαφές, είναι κάτι συγκεκριμένο. Η κατακλείδα, αν θέλετε, σε αυτή την προκειμένη διαδικασία είναι ότι όταν μιλάμε για διαβούλευση, δεν φωνάζουμε 5-10 φορείς ή 100, όσοι από αυτούς εκπροσωπούν κάτι, ένα χώρο, να τους πούμε, ξέρετε, πέτυχε μας τις απόψεις. Θεωρώ ότι είναι ατελέσφορο κάτι τέτοιο. Όταν όμως βρεθείς με μια τεκμηριωμένη και περιστατωμένο, ένα τεκμηριωμένο και περιστατωμένο εργαλείο στα χέρια σου, καταδείξεις ποιες είναι οι πραγματικότητες σε ένα νομό, προτείνεις κάποιες βέλτιστες λύσεις για την έξοδο του, την ταχύτερη έξοδο από την κρίση, αν θέλετε, και να τεθεί σε μια αναπτυξιακή τροχιά, τότε η διαβούλευση αποκτά μια διαφορετική αξία. Δηλαδή, ο άλλος δεν έρχεται από μόνος του να σκεφτεί, ξέρετε, εγώ θέλω να κάνω εκείνο ή νομίζω ότι εκείνο είναι καλύτερο. Έχεις δεδομένα. Έχεις βάσεις, έχεις στοιχεία και επ' αυτόν τοποθετείσαι και προτείνεις. Άρα ξεκινάς δηλαδή, με διαφορετική βάση. Άρα δηλαδή η μελέτη όταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία θα έχει καλούπια που μόνο μέσα στα καλούπια... Όχι, 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 δεν υπάρχουν καλούπια. Έχει μια καταγραφή. Όχι. Στόχος της μελέτης δεν είναι απλώς να κάνει το διαγνωστικό. Έτσι. Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Ναι, εντάξει. Πρέπει να έχει κανείς τεκμηριωμένη βάση. Και έχοντας και ελαστικές πλευρές για αύξηση και για σμίκριση. Θα δώσει αναφορές σε εναλλακτικές προοπτικές. Αν προχωρήσουμε έτσι, θα υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Αν προχωρήσουμε αλλιώς, θα υπάρχει άλλο. Επιλογές. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μια δημόσια γνώση αυτού του προϊόντος. Δεν είναι για να μπει σε μια βιβλιοθήκη. Είναι δημόσιο αγαθό, όπως είπε ο κ. Ναι, ναι, δεν είναι για να μπει σε μια βιβλιοθήκη μελέτη και να την ξεχάσουμε. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή, θα γίνει ιδιοκτησία. Θα πρέπει και εγώ να μπαίνω στο Ιντερνετ, θα πρέπει να την κατεβάσω και να κάνετε αυτό που εσείς θέλετε. Ναι. Αυτό είναι ο στόχος. Ναι. Είναι μια συμβολή. Μια τράπεζα γνώσεων. Έτσι. Α, μπράβο, σωστά. Το είπατε καλά. Τώρα. Είπατε τη σωστή. Τεκμηριωμένης γνώσης, επεξεργασμένης, με εναλλακτικά σενάρια. Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ για ανοιχτή που μένω, είμαι κάτοικος και επιχειρηματίας στην Κίνα. Ναι. Και λέει, πάω στην Ελλάδα να κάνω μια επένδυση. Για να δω, κάπου άκουσε ότι στη Λακωνία έχουν κάνει μια κατάσταση. Μπαίνει λοιπόν και το ψάχνει. Θα μπορώ να έχω πλέον στοιχεία και να μου λένε τα στοιχεία αυτά ότι ξέρεις, στη Λακωνία θα πας, αλλά για να κάνεις επένδυση θα πρέπει να πας σε αυτόν τον τομέα που είναι ο τουρισμός, σε αυτόν τον τομέα που είναι η παραγωγή ειδικών φρούτων κλπ. Ή η αλληλεία ή δεν ξέρω τι. Έτσι. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Θα προβάλλονται οι ευκαιρίες ναι. Για πρωτοβουλίες. Και έχει σημασία αυτό που είπατε, διότι τμήμα της όλης προσπάθειας είναι και η εξωστρέφεια. Βασικά. Δηλαδή δεν είναι μονάχα με μια εσωστρεφή κίνηση, πρέπει, ο ορίζοντας πρέπει να ανοίξει. Έτσι. Και εφόσον συμβάλλει στην ευημερία του τόπου, με το σωστό τρόπο, θα πρέπει να προσφέρει... Που θα προσφέρει θέσεις εργασίας, ακριβώς. Που θα προσφέρει έσοδα, να μειώσουμε το ελληματικό... Να σας πω κάτι. Έλλειμμα, το ελληματικό έλλειμμα, για να το πούμε πιο... Συνηθίζουμε στα τελευταία χρόνια στο τόπο μας. Ισοζύγιο, δεν θυμόμουν τη λέξη. Συνηθίζουμε και κάνουμε αναλύσεις διάφορες πώς πρέπει να γίνει. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να γίνει κάτι εμπεριστατωμένο και θα σας θέσω μια απλή ερώτηση που δεν περιμένω απάντηση. Είναι, αν θέλετε, ρητορική, ακαδημαϊκή μάλλον. Λέμε ότι η Λακωνία είναι παραγωγικός τομέας, είναι παραγωγικός νομός, παράγει αγροτικά προϊόντα, είναι κατά κύριο λόγο τουριστικός, είναι κατά κύριο λόγο αγροτικός. Ακούτε σε διάφορους συνομιλητές σας. Αν σας έθετε ένα απλό ερώτημα, ποια είναι η συμμετοχή του αγροτικού προϊόντος στο εισόδημα της Λακωνίας, στο ΑΕΠ της Λακωνίας. Δεν το ξέρετε.
Είμαι σίγουρο. Δηλαδή το πιο απλό ερώτημα και σας λέω. Εσείς το πάτε σαν το άλλο ερώτημα, πώς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν ξέρω. Δηλαδή θέλω να σας πω. Εδώ θα ξέρουμε ποια πράγμα είναι η συμβολή του αγροτικού τομέα. Έτσι, όταν έτσι, ναι. Ποια είναι η συμβολή των κατασκευών. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δηλαδή, τώρα συζητάμε, εγώ είχα την αίσθηση, κύριος καθηγητής την επιβεβαίωσε με τη γνώση του, βέβαια, ότι ξέρετε κάτι, συζητάμε, αλλά δεν έχουμε το υπόβαθρο για να συζητήσουμε. Λέμε ότι θα κάνουμε αυτό, αλλά δεν μετρείται, δεν έχει μετρηθεί κάτι από αυτά. Στο φλού συζητάγαμε, θέλετε. Αυτό είναι γεγονός. Άρα θα πρέπει να καταγράψουμε ποιοι είμαστε, να δούμε τις προτάσεις. Γι' αυτό θα τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους δημόσιους φορείς. Και σας είπαμε ότι είναι εργαλείο για τις επιχειρήσεις, αλλά και εργαλείο. Αλλά όχι και μόνο δημόσιους φορείς. Είπα, σας είπα. Είναι και εργαλείο για τους ασκούντες δημόσια εξουσία. Δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης ή ο Περιφερειάρχης, αν θέλετε, που ασκεί εξουσία. Είναι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται. Και ενημέρωση των πολιτών. Των πολιτών ευρύτερα. Να σας κάνω ένα έτσι μια. Την έχω αυτή την ερώτημα, καλοπροαίρετη αφενός, αλλά είναι με καίει σαν κάρβουνο, σαν ερώτημα. Ας πούμε, επικαιροποιώντας το ερώτημα αυτό, έχουμε μια καινούρια κυβέρνηση, εδώ και 11 μήνες, πόσο έχει πάει τώρα, 10 μήνες. Εάν, και θα ήθελα τη δική σας την άποψη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορώ, νομίζω όμως ότι ξέρετε εσείς να απαντήσετε σε αυτό το θέμα. Δηλαδή θα με βοηθήσετε και εμένα να σταματήσω να έχω το ερώτημα. Μάλιστα. Δεν θα ήταν χρήσιμο σε 1, 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες από τη διακυβέρνηση, της νέας κυβέρνησης, να εκδώσει τον νόμο, τον αναπτυξιακό, προσέξτε, μια και μιλάμε για επενδύσεις, για ανάπτυξη κλπ. Να πει, αυτός θα είναι ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος θα προβλέπεται να βοηθήσει αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων, εκείνο, το άλλο και ούτω καθεξής, όπως συνήθως γίνεται. Αλλά, επειδή τώρα έχουμε την δαμόκλειο σπάθη των χρεών και λοιπά και δεν μπορούμε να κάνουμε εφαρμογή, το μνημόνιο και όλα αυτά, θα εφαρμοστεί ο αναπτυξιακός νόμος, θα αρχίσει η ισχύ του από τον 6ο μήνα του 2011, του 2012. Θα βοήθαγε αυτό να αποκτήσουμε μια αισιοδοξία εμείς οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες ή αυτοί και να λέμε εντάξει παιδιά τώρα τσιτωνόμαστε, θα πληρώσουμε περισσότερους φόρους κλπ. Να πούμε αλλά σε 2 χρόνια εγώ θα μπορέσω να κάνω αυτό το όνειρό μου ή αυτή την επιχείρηση ή δεν ξέρω τι. Πώς το ακούτε αυτό? Πολύ σωστή η τοποθέτηση του ερωτήματος. Θα έλεγα τουλάχιστον με 2 ή 3 σκέλη απάντησης. Πρώτον, χωρίς ανάπτυξη ούτε χρέη πληρώνονται, ούτε η ανεργία μειώνεται, ούτε βελτιώνεται το εισόδημα, ούτε μπορεί να έχουμε παιδεία ποιοτική και ποσοτικά ικανοποιητική για τον πληθυσμό. Επομένως, η ανάπτυξη είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο στοιχείο για οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε τώρα με οξύτητα ή στο μέλλον σαν ευκαιρίες ή σαν κινδύνους που μπορεί να έχουμε. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει μέλλον, κατάληξη στους στόχους. Δεύτερον, οπωσδήποτε η ανάπτυξη δεν έρχεται δοσμένη από το κάπου. Ναι. Αυτά είναι τα... Με πολλές ασχολήσεις. Η ανάπτυξη χρειάζεται μια θεσμική υποδομή. Όλα τα σύγχρονα συστήματα λειτουργίας, είτε οι αγορές, είτε το κράτος, και οι δύο είναι θεσμοί, είτε οι πρωτοβουλίες των ιδιωτών, είτε η μόρφωση των παιδιών μας, όλα αυτά χρειάζονται μια θεσμική βάση. Έτσι. Αυτό που αναφέρεται είναι η θεσμική κατοχήρωση ορισμένων προδιαγραφών λειτουργίας από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην αναπτυξιακή προοπτική. Οπότε, σαφώς... Πολύ σωστά το αποδείχνετε, βέβαια. Σαφώς, απόλυτα το θέματα που έχουν σχέση με την αναπτυξιακή διάσταση, είτε είναι ο αναπτυξιακός νόμος, είτε είναι ο φορολογικός, είτε είναι η ρευστότητα των τραπεζών, έτσι, είτε...